Ο κύριος Πασακυριάκος. Κύριε Πασακυριάκο ή Κώστας, πώς να το λέω. Κώστας. Βασίλ μου, άλλη μόνο. Τι γίνεται, πώς πάμε. Εδώ, εσείς. Κοίταξε, τώρα είναι η εποχή που πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο, νομίζω. Πιθανά και τον κύριο Βαρουφάκη, μιας και λέει ότι θα ψήφιζε κουκουέ, αν δεν υπήρχε το Μέρα 25. Και πρέπει να διευκολύνουμε για να θυμίζουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία κυρίως όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, πιθανά λέω και ο ίδιος γιατί λέει ότι θα ψήφιζε κουκουέ, μάλλον τα έχουν ξεχάσει, δεν τα γνωρίζουν και καλό είναι να τα ξέρουν. Κοίταξε τώρα, πέρα από την πλάκα, έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κύριος Βαρουφάκης χρησιμοποίησε τη λέξη ψέματα και τη λέξη απάτη. Απάτη, είπε ο ριζοσπάστης και γι' αυτό νομίζω ότι έπρεπε να παρέμβεται και ήταν απόλυτο δίκιο. Ναι, και γι' αυτό σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να διευκρινιστεί, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, έτσι ελαφρά την καρδία, να υπάρχουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί, οι οποίοι κατά τη δική μου εκτίμηση έχουν και ένα σκέλος σκοπιμότητας. Τι θέλω να πω, σε τι αναφέρεται ο κύριος Βαρουφάκης. Θυμάσαι ότι στη συνέντευξη που σου έδωσε τον ρώτησες για το ζήτημα της στάσης του τον Ιούλιο του 2015 σε σχέση με τα μέτρα που θα έρχονταν, σε σχέση μάλλον με τη διαπραγμάτευση για τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης με τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και τη στάση που ίδιος είχε. Θέλω να θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Βαρουφάκης με επιστολική ψήφο είχε ψηφίσει ναι. Δηλαδή έλεγε ότι επιθυμώ δια της παρούσης να δηλώσω ότι αν ήμουν σε θέση να ψηφίσω στη σημερινή ονομαστική ψηφοφορία θα ψήφιζα ναι. Σε τι θα ψήφιζε ναι? Θα ψήφιζε ναι στο να υπάρξει διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτή την επιστολή την δημοσιεύσατε στο ριζοσπάστη, την επικαλέστηκα συνομιλώντας με τον κύριο Τσακαλώτο. Ακριβώς. Μόνο που πίσω από αυτό τότε είχε κατέβει σαν σχέδιο νόμου με ένα άρθρο αυτό ακριβώς που διάβασα πριν σε σχέση με την σύναψη δανειακής σύμβασης. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, συσσαγωγικά στο πούμε λεπτομέρεια, που συνόδευε αυτό το ένα άρθρο. Όπως θυμάστε τότε, η ελληνική κυβέρνηση και μετά το δημοψήφισμα είχε ζητήσει νέο δάνειο, το οποίο στην αρχή ακουγόταν ότι θα είναι 25, 30, 40, 50 δις από τον ESM. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και οι θεσμοί, σύμφωνα με το πώς τους είχε βαφτίσει και ο κ. Βαρουφάκης, θυμάσαι ότι το Τρόικα το είχε βαφτίσει θεσμούς, είχαν ζητήσει νέο δάνειο, αλλά με κάποιους όρους που είχαν τεθεί. Υπήρχαν δηλαδή κάποια προαπαιτούμενα μέτρα. Αυτά τα προαπαιτούμενα μέτρα που ήταν ένας τεράστιος κατάλογος, περίπου 30-40 σελίδες, καθώς επίσης και μια επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου προς τον ESM, είχαν ακριβώς βήμα προς βήμα, λέξη προς λέξη, όλα εκείνα τα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή ως προαπαιτούμενα για να γίνει η διαπραγμάτευση για τη σύμβαση, για τη νέα δανειακή σύμβαση. Για να ξεκινήσει δηλαδή η διαπραγμάτευση έπρεπε η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει μια σειρά μέτρων. Όποιος λοιπόν τότε ψήφιζε ναι στο να ξεκινήσει διαπραγμάτευση, ψήφιζε ταυτόχρονα ναι στην αποδοχή όλων των μέτρων που η ελληνική κυβέρνηση είχε πει ότι θα πάρει ως δέσμευση προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη σύμβαση. Εδώ λοιπόν είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και το λέω γιατί ο κ. Βαρουφάκης. Λέει, εγώ δεν ψήφισα τρίτο μνημόνιο. Και λέει ότι είναι αντιμνημονιακός. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λέει αυτό. Και αυτό, αν θέλεις, ακουμπά και ένα πολύ μεγάλο μέρος ενός κόσμου που σκέφτεται να ψηφίσει, ψήφισε ή σκέφτεται να ψηφίσει τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό λοιπόν στο οποίο είχε ψηφίσει ναι τότε ο κύριος Βαρουφάκης, επειδή δεν ήταν μόνο το θέμα της διαπραγμάτευσης, αλλά και όλων των μέτρων που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα πάρει, είναι ανάμεσα σε άλλα τα εξής. Η αύξηση του ΦΠΑ κατά 10%, δηλαδή από 13% σε 23% στα τρόφιμα. Θυμάσαι τότε που γινόταν μια μεγάλη κουβέντα για τα μακαρόνια και τα λοιπά. Δηλαδή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ στις 5 Ιουλίου, 6 πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έδινε 30 ευρώ. Στις 15 Ιουλίου, με την ψήφο όλων αυτών ανάμεσα στους οποίους και ο κ. Βαρουφάκης, τα 30 ευρώ που έδινε στο σούπερ μάρκετ έγιναν 60. Είχε ψηφιστεί η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Είχαν ψηφιστεί περικοπές των κυρίων συντάξεων κατά 2%. Είχε ψηφιστεί η μείωση και η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το τέλος του 19, δηλαδή αυτό που τώρα καταργείται ως ΕΚΑΣ από την κυβέρνηση, έτσι, είχε ψηφιστεί από το 15 και μάλιστα είχε ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι, θυμίζω, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε από το ΣΑΝΕΛ. Είχε ψηφιστεί ο ΕΝΦΙΑ, η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, και βεβαίως επειδή μεγάλη κουβέντα γίνεται για τα μεσαία στρώματα, για τη μεσαία τάξη όπως λένε, είχε ψηφιστεί η περαιτέρω επιβάρυνση, δηλαδή το όριο απαλλαγής
από το ΦΠΑ από τα 10.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ, που ήταν μια τεράστια επιβάρυνση. Αναφέρω μόνο μερικά από αυτά, επειδή ξέρεις, καλό είναι, τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και το γνωρίζεις, ακούγονται πολλά στον αέρα και συνθηματολογικά και τσιτάτα και όλα αυτά τα όμορφα προκειμένου να προσελκυστούν ψηφοφόροι. Όμως ο ριζοσπάστης έχει υποχρέωση να αναδεικνύει όλη την αλήθεια, όχι ψέματα όπως λέει ο κ. Βαρουφάκης, όλη την αλήθεια για να μπορεί ο κόσμος, ανεξάρτητα με την τελική του επιλογή, να έχει μια εικόνα του τι ακριβώς επιλογή θέλει να κάνει. Κώστα, κατά τη γνώμη σου, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης επιτέθηκε και μάλιστα με χαρακτηρισμούς που συνήθως δεν το συνηθίζει. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι. Και γιατί είπα ότι θα ψήφισε και ο Κουκουέ, το πιστεύεις ότι έτσι θα ήταν? Κοίταξε να δεις. Είπα ξανά και πριν ότι υπάρχουν διάφορα περίεργα έτσι, έβηχα κτλ. Ο κύριος Βαρουφάκης, δεν θέλω να αναφερθώ γενικότερα στην πορεία του ως υπουργός οικονομικών από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015. Είναι γνωστό το τι στάση είχε απέναντι σε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι γνωστό ότι είχε έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Πρωθυπουργός, ήταν ένα asset έτσι, για την κυβέρνηση. Είχε έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο να φτιάχνει λέξεις, να αλλάζει όρους. Είπα πριν, η Τρόικα είχαν γίνει θεσμοί από τον κύριο Βαρουφάκη. Υπάρχει ο θαυμασμός που είχε εκφράσει για τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ μετά τη συμφωνία του Φεβρουαρίου. Είχε πει ότι συμφωνούσε με το 70% του Δευτέρου Μνημονίου και μόνο ένα 30% χρειάζονταν κάποιες μικρές αλλαγές. Ο κύριος Βαρουφάκης νομίζω τώρα ότι επιτίθεται στο ριζοσπάστη και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, παρά το γεγονός ότι λέει ότι θα ψήφιζε Κουκουέ. Επιτίθεται γιατί αυτό ακριβώς το σημείο, αυτή η αποκάλυψη του ριζοσπάστη, τον έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Γιατί θα πρέπει να κληθεί να απαντήσει το αντιμνημονιακό προφίλ που έχει προσπαθήσει να χτίσει, πώς καταραίει μέσα από αυτή την αποκάλυψη. Και νομίζω ότι, για να χαριτολογήσουμε και λίγο, να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα, εάν πραγματικά το έχει ξεχάσει, γιατί νομίζω τότε που είχε στείλει την επιστολική ψήφο δεν ήταν στην Αθήνα, νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το έχει πει και ο ίδιος στην Αίγινα. Ναι, και εάν του διέφυγε, εάν δεν το είχε προσέξει, αν ήταν αυλεψία του, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορεί και τώρα να ψηφίσει Κουκουέ, παρά το ότι υπάρχει το Μέρα 25, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι να ξέρει ο κόσμος τι θα ψηφίσει για να ξέρει τι θα του βγει την επόμενη μέρα. Κώστα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Βασίλη, και εγώ σε ευχαριστώ. Κώστας Παστακυριάκος, δημοσιογράφος, μέλος συντακτικής επιτροπής του ριζοσπάστη, και θέλω να σου πω ότι ιδιαίτερα στον διεθνή τομέα, όσα συμβαίνουν στην περιοχή, στα εξωτερικά θέματα, είστε πάρα πολύ δυνατοί ως εφημερίδα. Νομίζω ότι όποιος δεν διαβάζει ειδικά τα συγκεκριμένα θέματα, δεν έχει ολοκληρωμένη ενημέρωση, είτε συμφωνεί βεβαίως με τις εκτιμήσεις, είτε όχι, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα δυνατό μας σημείο, είναι η αλήθεια, και προσπαθούμε και στους υπόλοιπους τομείς. Καλά, και τα εργασιακά είναι ένα πολύ δυνατό αλήθεια σημείο, έτσι, και η πολιτική ανάλυση και τα πολιτικά ζητήματα. Προσπαθούμε σε όλους τους τομείς να φτάσουμε αυτό που είπες και σε ό,τι αφορά τα διεθνή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.